Και φτάσαμε στην Κυριακή του Θωμά. Και είναι τι ωραία η διήγηση, μωρέ. Εμείς νομίζουμε ότι δεν μας ακουμπάει ο χαρακτηρισμός που λέμε για τον Θωμά, που είναι άπιστος ο Θωμάς, που δεν πίστεψε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Τι λέτε, μωρέ. Πόσες φορές σε τούτο το χαζό το μυαλό μας αμφισβητούμε και ωραία και δεν τα αμφισβητούμε τα γεγονότα, αλλά αμφισβητούμε τον Χριστό στη ζωή μας. Το ίδιο δεν είναι, μωρέ. Το ίδιο δεν είναι να μην πιστεύεις στον Χριστό, ότι είναι ο Χριστός μας, ο Χριστός μας, ότι είναι ο φίλος μας, ότι είναι ο σωτήρας μας, ότι είναι ο αδερφός μας, ότι είναι ο Θεός μας. Το πιστεύουμε? Όχι. Ή το πιστεύουμε, ακόμα χειρότερα, και δεν κάνουμε τίποτα. Ή είμαστε σαν τους υποκριτές που φαινόμαστε προς τα έξω ότι τον πιστεύουμε. Και κάνουμε και αγώνα, λέει, και δίνουμε και μάχες για το Χριστό. Μάχες, δυνατές μάχες. Γινόμαστε ζηλωτές. Αλλά, ματώνουμε μέσα μας προσευχή, νηστεία, αγάπη, ταπείνωση, υπομονή. Αλήθεια, είμαστε, τότε είμαστε πιστοί στο Θεό, αν τα έχουμε αυτά. Αλλιώς, κάνουμε, μωρέ, αγάπη και φιλανθρωπία. Γονατίζουμε μπροστά στο Θεό με προσευχούλα. Όχι, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Σαν άπιστοι, γιατί ο Θωμάς μόλις ακούμπησε επί των τύπων των ύλων ποιο ήταν ο ύλος στο χέρι και στα πόδια, ήταν τα σημεία που μπήκαν τα καρδιά. Εκεί που μπήκαν τα καρδιά ακούμπησε και γεύτηκε και είδε και ψηλάφισε το μαρτύριο του Χριστού και φώναξε δυνατά «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Φωνάζουμε εμείς «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Όχι, δεν φωνάζουμε. Άντε να φεθούμε, να τον βρούμε, να τον ζήσουμε τον Χριστό.